σχεδόν πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, η Μαρία Τσουρή σχεδιάζει τις διακοπές της και μαγιό. Σχεδιάζεις μαγιό? Ναι, σχεδιάζω μαγιό. Εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια καινούργια σχολή, η οποία έχω μείνει έγκυος και μου γεμίζει αρκετό χρόνο τη ζωή μου. Άλλωστε το νερό είναι κάτι που αγαπά πολύ. Κολυμπά ακόμη και σήμερα, έχοντας πάρει ελάχιστα κιλά. Δεν κάθισα, δεν έχω καταλάβει καθόλου το ότι ήμουν έγκυος ή το ότι έπρεπε να ξεκουραστώ. Το σώμα μου δεν το ζήτησε παρά μόνο τον πρώτο μήνα που ένιωθα έτσι, είχα λίγο ναυτίες και... Ταξίδεψε μάλιστα και στην Κωνσταντινούπολη για να είναι δίπλα στο σύζυγό της Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Στο τελευταίο καλάθι ήσουν έτοιμη να γεννήσεις? Το τελευταίο καλάθι βασικά δεν το είδα, γιατί μπροστά μου είχαν σηκωθεί όλοι και είχα σηκωθεί και εγώ και δεν τους έφτανα. Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ, δηλαδή ψυχοφθόρο ήταν, ας να πάνε. Ένας μήνας σχεδόν έχει περάσει από τον πολιτικό τους γάμο και όπως μας λέει η Μαρία, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μετά το γάμο άλλαξε κάτι? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, έχω πει τον Παναγιώτη άντρα μου τρεις φορές. Και αυτό επειδή το έτσι λίγο προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω. Ο μικρός είναι προγραμματισμένο να έρθει τέλος Ιουνίου και η αθλήτρια θα βρεθεί από την παραλία στο μαιευτήριο, αφού σχεδιάζει και μια μικρή απόδραση. Ίσως πρέπει να φύγω λίγο και να δώσω και λίγο χρόνο στον εαυτό μου και στη σχέση μου. Να βρεθούμε λίγο μόνοι μας και ήρεμοι πριν βρεθούμε τρεις στο σπίτι. Αλλαγές ακόμη στο σπίτι δεν έχουν γίνει. Τίποτα δεν είναι έτοιμο στο σπίτι. Δεν έχουμε, δηλαδή, άμα μπει κάποιος και δει ότι είμαι εγγύος, θα πήρε παιδιά, κάντε κάτι. Αλλά δεν αγχωνόμαστε. Οποιαδήποτε στιγμή έτσι και να χρειαστεί, θα τα έχουμε όλα έτοιμα. Η Μαρία Τσουρή περιμένει με αγωνία τον ερχομό του μικρού που θα ολοκληρώσει την ευτυχία τους.